έχουμε εδώ στο στούντιο για να καλημερίσουμε έναν καλό φίλο της εκπομπής, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί τον έχουμε καλέσει πολλές φορές να μας δώσει τα φώτα του, τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, οικονομολόγο, ναυτιλιακό οικονομολόγο. Καλημέρα σας, κύριε Ξηραδάκη. Καλή σας ημέρα. Έχουμε νέα από τους Χούθη εκεί, τι γίνεται? Αν θυμάστε, όταν πρωτοβρεθήκαμε, σας είπα είναι η αρχή. Η αρχή που μας έλεγε τότε, αν θυμόσαστε, είχε βγει και ακόμα και η Λαγκάρντ να μιλήσει και ότι θα τελειώσει γρήγορα και όλα αυτά. Και είχαμε μάλιστα πει ότι αρχίζει κάτι σε ένα περιορισμένο κλίμα, τόπο. Δηλαδή είναι οι Χούθη που πάνε μπροστά στον κόλπο τους ή μπροστά στην είσοδο των στενών τους. Και λέμε ότι αυτό φαινόταν ότι το θέμα είναι πόσο θα διευρυνθεί και δυστυχώς πλέον τώρα ενώθηκε και με τον Άνω τον Πόλεμο. Και έχουμε ουσιαστικά ένα τόξο το οποίο παράγει πάρα πολλά για τον πλανήτη, για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Παρόλες τις προσπάθειες... Ξέρετε πόσες χώρες πήρανε μέρος σε αυτή την επίθεση του Ιράν? 14 χώρες. 14 χώρες. Είτε από εδώ είτε από εκεί. Ναι. Δηλαδή συμμετείχαν είτε με την πλευρά του Ισραήλ είτε του Ιράν. Και από την άλλη να πούμε, αυτό που ξέρετε για πολλούς μας είναι λίγο και σαν ερώτημα. Εκεί είναι και οι Κινέζοι, εκεί είναι και οι Ινδοί, εκεί είναι και οι Ρώσοι, εκεί είναι όλοι. Αυτοί που πήγανε και ουσιαστικά προστατεύσανε το Ισραήλ είναι αυτά τα κράτη που ξέρουμε για να μην τα παραλαμβάνουμε. Η Συμμαχία της Δύσης που λέμε, ναι. Η Συμμαχία της Δύσης. Αλλά πριν όμως αυτό που θέλω να δώσω μια ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά δεν είναι μόνο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ήταν μέσα στα Σαουδική Αραβία, δεν είναι μόνο η Συμμαχία της Δύσης. Είναι και όλες οι αεροπορίες, δηλαδή και των Αραβικών. Και στις 14 χώρες δεν περιλαμβάνεται η Ρωσία. Όχι, γι' αυτό τις πρόσθεσα. Ότι ακόμα και η παρουσία τους εκεί πέρα είναι κάτι που πραγματικά μας τρομάζει σε έναν βαθμό. Έχουν πέσει και όλες οι πλευρές επάνω, οι δυνατοί παίκτες, και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μιλάμε μόνο για τη Ρωσία, δεν μιλάμε μόνο για την Κίνα, δεν μιλάμε μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι χώρες έχουν πέσει και στις δύο πλευρές επάνω, προκειμένου να γίνει εκτόνωση χτύπημα-χτύπημα ισοπαλία. Πάμε παρακάτω τώρα, ακριβώς για να μην έχουμε τη διάχυση της ανάφλεξης, ενώ το αποφύγαμε ήδη από τον Οκτώβριο. Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι το σημείο εκεί πέρα είναι ένα εκρηκτικό σημείο, στο οποίο παράγεται, αν μη τι άλλο, το 30% της παγκόσμιας ενέργειας. Της ενέργειας που έχει ανάγκη όλος ο πλανήτης. Δηλαδή, είτε αυτό λέγεται Αυστραλία, Κίνα, Ιαπωνία, Αμερική. Γιατί αν χαλάσει αυτή η ισορροπία, εδώ βλέπετε να χαλάει μια ισορροπία μόνο και μόνο τότε που έκλεισε το Σουέζ. Με το πλοίο. Ναι. Είχε χαλάσει μόνο μία δίωδο. Εδώ βλέπουμε τώρα, γιατί θέλω να το προσέξουμε αυτό, πού πάμε και πού μπορεί να, τι μπορεί να γίνει. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε τα πλοία τα ρώσικα, πέραν άλλων, που μεταφέρουν προς το Ιράν φορτία ξηρά φορτία, δηλαδή τα σιτήρα, τα καλαμπόκια, όλα αυτά, με τα οποία τρέφονται οι περιοχές εκεί. Ναι, βέβαια. Και όχι μόνο αυτές, αλλά τρέφεται και το Σουδάν, τρέφεται και η Αφρική. Στο ενεργειακό τώρα, τι καταλαβαίνετε, τι υποψιάζεστε? Επί του παρόντος δεν έχουμε κανένα. Αλλά τι μπορεί να γίνει? Να πούμε καταρχάς στους τηλεθεατές ότι και η Δύση έχει ισχυρές στάσεις στην Ουκρανία να μην χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία. Έτσι. Ναι, βέβαια. Κανέναν δεν συμφέρει ο περιορισμός οποιασδήποτε ροής ενέργειας. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι το φυσικό αέριο, είτε αυτό είναι το πετρέλαιο, ναι, είτε ακόμα και το κάρβουνο. Ωραία, δηλαδή, επομένως τι προβλέπετε τώρα? Λοιπόν, ακούτε να σας πω. Πλέον μπορούμε να πούμε ότι η εφοδιαστική αλυσίδα έχει σε ένα βαθμό δημιουργήσει τα διάφορα μονοπάτια. Ξέρετε, όταν στο νερό κλείνει ένα τέτοιο, βρίσκει το νερό και πάει αλλού. Οπότε πάει από κάτω. Να καταλάβετε ότι ενώ πέρσι περνούσε για ένα συγκεκριμένο προϊόν πετρελαίου το 90% από το Σουέζ, 95%, τώρα περνάει το 12%. Άρα αυτά που πάνε, δηλαδή πάνε γύρω-γύρω από κάτω από το ακροτήριο της Καϊτσερπίδας στην Αφρική. Επίσης έχουν δρομολογηθεί όλα τα πλοία, τα κοντέινερ, όλα αυτά πηγαίνουν προς τα κάτω, τα οποία είναι και αυτό ένα κομμάτι της παραγωγής και είναι ένα κομμάτι της ενέργειας, γιατί μέσα από τα κοντέινερ έχουμε τα μηχανήματα, έχουμε τα εξαρτήματα, τα οποία ουσιαστικά
καλύπτουν τα διαλυτήρια. Ναι, είναι στην παραγωγή της ενέργειας. Όλα τα πάντα. Είναι στην παραγωγή της ενέργειας. Γιατί αν δεν υπάρχουν αυτά τα ανταλλακτικά, δεν μπορεί να προχωρήσει. Όλα εξαρτούνται. Άρα λοιπόν όμως και σε ό,τι αφορά ειδικά το Ιράν, και αν έχουμε το χειρότερο σενάριο, γιατί τώρα είδαμε αυτή την αναταραχή, την κάπια και στις χρηματαγορές και στην αγορά της ενέργειας γενικότερα. Μόνο από το γεγονός ότι είχαμε αυτή την εμπλοκή, την επίθεση του Ιράν. Εάν έχουμε λοιπόν το χειρότερο σενάριο, σενάριο θα είναι να κοπεί και το Χορμούζ, τα στενά του Χορμούζ, να μην μπορεί να βγει το ρωσικό το και έχει το να κάνει και με τη μεταφορά όφελος. Και κανένας με την παραγωγή. Έχει, αλλά μπορεί αυτό, το όφελος. Ιράν να θέλει να δημιουργήσει κάτι, μια τέτοια ανασφάλεια, για έστω και για λίγες ημέρες. Η Ρωσία μπορεί να θέλει να δημιουργήσει τέτοια ανασφάλεια. Όχι, γιατί δεν τη συμφέρει με την συμφέρει. Αυτό είναι δεν υπάρχει κάποιο. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω και το άλλο. Δεν συμφέρει γιατί το Ιράν είναι ο σύμμαχό τη. Και δεν μπορεί να την. Να του κάνει τέτοιο πέναλτι. Αυτή τη στιγμή να δούμε, γιατί οι Σαουδάραβες... Έχει να κάνει, θέλω να πω, για να μας απαντήσει κύριε Ξηραδάκη, ίσως δεν το έκανα, δεν το ολοκλήρωσα. Ναι. Έχει να κάνει μόνο με τη μεταφορά το πρόβλημα, ή εάν έχουμε γενικότερη εμπλοκή του Ιράν και με την παραγωγή. Δηλαδή, το Ιράν είναι μια χώρα που παράγει πετρέλαιο και σημαντικό στην αγορά. Το καλύτερο ερώτημα που μπορούσα να ακούσω σήμερα. Α, ναι. Βεβαίως. Και να σας εξηγήσω. Όχι, τυχαίως και τυχαίως, μα είναι αυτό. Όχι, με είχε προβληματίσει με τα λίγα οικονομικά. Εάν οι κυρώσεις είναι τέτοιες που πει η Αμερική ότι η Ευρώπη, λένε ότι οι Ευρωπαίοι θα κάνουν τον μαέστρο, αλλά μαζί. Και πούνε ότι πουθενά δεν θα επιτρέψουμε να πάει, όπως αυτοί λένε, δεν θα σας αφήσουμε να περάσετε μέσω των Χούθη από εκεί, ναι. Να πούνε πουθενά δεν επιτρέπουμε να περάσει το ιρανικό πετρέλαιο. Δηλαδή, βάζει στον πόλεμο αμέσως την Κίνα και την Ινδία και όλους. Mm. Την Κίνα κυρίως. Έτσι, ναι. Έτσι. Και τη Ρωσία. Λοιπόν, αυτό πώς θα γίνει, πάει ένα πλοίο ελληνικό, φορτώνει από το Ιράν για να πάει στην Κίνα. Δεν υπάρχει sanction εκεί πέρα, δεν υπάρχει κανένα θέμα εκεί πέρα μεταξύ των δύο κρατών. Οι Κινέζοι το δέχονται. Άμα πάει και το χτυπήσει αυτό το πλοίο ένας σύμμαχος, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Είναι τρομοκρατικό αυτό το πράγμα που λέω, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται σε ένα πόλεμο, ο οποίος βλέπετε ότι έχει φτάσει στο προχώρητο. Και μιλάμε τώρα σε μια εποχή που, αν θέλουμε να μιλήσουμε πολύ σύντομα και για το κόστος, δεν έχουμε δει, πέραν των σημαντικών αυξήσεων που συνέβησαν από τις 7 Οκτωβρίου και ύστερα από τον πόλεμο που άρχισε ο πόλεμος με τη Χαμάς και μετά με τα ψηλοπροβλήματα που αρχίσαν με την Χούθη, δεν έχουμε δει ένα σημαντικό άλμα των τιμών μεταφορών της ενέργειας. Ναι. Έχουμε δει στα containers και γι' αυτό καλέσαμε να προσέχουν εδώ από την εκπομπή, να προσέχουν οι έμποροι, οι Έλληνες έμποροι, να κάνουν σωστό το σχεδιασμό τους. Εδώ όμως τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά να αυξάνονται οι ασφάλειες, να έχουμε κάποια δικαστήρια με τις ασφάλειες, τις οποίες μπορεί να αλλάξουν το τοπίο, και εδώ δεν κινδυνολογούμε, απλώς το παρακολουθούμε. Αυτό που νιώθει η ναυτιλιακή αγορά, η αγορά των μεταφορών πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι μια απόλυτη ανασφάλεια, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο τόξο πολέμων από την Ρωσία μέχρι κάτω. Να πούμε το εξής, ότι έχει χαρακτηριστικά, χωρίς να είναι τρομακτικό, αλλά αυτά είναι τα χαρακτηριστικά παγκοσμίου πολέμου. Δηλαδή αυτό δεν ήθελα να πω. Ναι, εάν να πω ότι δεν είναι ένας πόλεμος στο πεδίο, στο πεδίο να το ορίσουμε ως τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, μήπως οικονομικά είμαστε. Αυτό λέω. Δεν μπορούμε να το ορίσουμε ως τρίτος. Λέγουμε όμως ότι είμαστε και με την Ουκρανία και με τον άλλον, ότι δεν ξέρω, μήπως πάμε σε μια τέτοια κατάσταση. Ξέρετε, οικονομικά μήπως ήδη βρισκόμαστε όμως. Όχι. Δεν βρισκόμαστε ακόμα, γιατί κανένας δεν θέλει να πληρώσει το οικονομικό, και μην ξεχνάμε ότι πίσω από αυτή τη φωτιά που υπάρχει έχουμε και 2-3 δαδιά. Το πρώτο δαδί είναι οι εκλογές στην Ευρώπη, στην Αμερική. Ναι. Έχουμε τις εκλογές στην Αμερική. Έχουμε την ανάκτηση ενός ρόλου από την Ευρώπη, η οποία διακαώς προσέχει. Βλέπετε, ακούγονται όλοι οι πρωθυπουργοί. Καλή συμμετοχή και η Ελλάδα. Στον βαθμό που της αναλογεί. Ναι. Επίσης βλέπουμε τον Κινέζο. Λέει, εγώ είμαι εδώ, παρακολουθώ, έρχομαι κι εγώ προς τα εκεί.
Νομίζω η Κίνα δεν βολεύεται με μη ανάπτυξη του κόσμου. Με τίποτα. Η Κίνα πάτησε. Είναι καταστροφικό. Το ότι έφτιαξε 600 εκατομμύρια μεσαία τάξη, γιατί ανεπτυσσόταν η Δύση. Ακριβώς. Αν δεν αναπτύσσει τη Δύση. Και ειδικά στην κρίση που περνάει αυτή τη στιγμή η Κίνα. Ακριβώς. Και την εργασιακή, αλλά και την κρίση αξιών. Μια ύφεση στην Ευρώπη την κάνει τεράστια ζημιά. Θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, θέλω και να ολοκληρώσουμε αυτό. Μόνο μισό λεπτό να πω ότι γιορτάσαμε στην Ελλάδα. Το Ocean 2024 ήταν μια μεγάλη γιορτή για τους ωκεανούς, για τη θάλασσα, για τη θαλάσσια οικονομία και για το περιβάλλον. Και θέλω να συγχαρώ εδώ όλα τα μέλη, είτε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από την Ένωση Ελλήνων Φορμιστών, από το Προεδρείο της Χελμέπα, η οποία έκανε, η κυρία Παλιού, κάναν όλοι εξαιρετική ήταν δουλειά. Ωραία εκδήλωση. Και έκανε πολύ καλή δουλειά και η βουλευτής Ηλίας, η Διονυσία Ευγερινοπούλου. Ναι. Μπράβο σε όλους, γιατί μαζεύτηκαν πολλοί κόσμος και μαζεύτηκαν και πολλά χρήματα. Ναι, και ακούστηκε και πολύ ωραίες ιδέες ακούστηκαν. Η συμμετοχή του Πρωθυπουργού ήταν καταλυτική, θα έλεγα, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την πρωτοκαθεδρία και την ηγεσία στη θάλασσα. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι πετρέλαιο δεν έχουμε. Πετροδόλαρα δεν έχουμε. Κάτσε τώρα. Ως χώρα. Τι έχεις. Πας να γίνεις και Ντουμπάι. Βαπόρια έχεις. Και άμμο έχεις από την έρημο, κύριε Τσιγκαδάκη. Και άμμο. Λοιπόν, γιατί θα έρθει η κυρία Αναστασία Τυράσκη εδώ να μας πει. Η ναυτιλία είναι το νούμερο 1 και τα μυαλά που έχουμε για την έρευνα είναι το νούμερο 2. Κύριε Τσιγκαδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Για έλα, Αναστασία, μας να μας πει τώρα εδώ τι γίνεται.